Το ερώτημα θα ήταν σήμερα, τι λέτε, θα σωθούμε με τέτοια ζέστη? Αλλά δεν ξέρω, κανείς άμα σκέφτηκε πόση ζέστη έχει αλλού. Δεν μιλάω για την κόλαση, μιλάω για την Αιθιοπία, ας πούμε, για την έρημο της Σαχάρας. Τέλος πάντων, να κάνει το σταυρό σας πολλές φορές, το καλοκαίρι, καλά, όπως έχουμε μάθει. Γιατί συνέχεια γίνεται ένα θαύμα εδώ γύρω μας. Συνέχεια ένα θαύμα. Ναι. Θα πάτε βολτίτσα. Άντε. Πάτε και ελάτε πάλι. Να πάω και εγώ. Εσύ να πάω. Τη μαμά ρωτά. Λοιπόν, και καλό είναι που και που να μαζευόμαστε λίγο από τα μπάνια, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Το μυαλό μας να μαζεύουμε. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα του ανθρώπου είναι που έχει το μυαλό του τις περισσότερες φορές και έχει το σώμα του. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για όλα, γιατί ο κόσμος δεν πάει καλά, πραγματικά δεν πάει καλά. Εμείς μπορούμε να το καταλαβαίνουμε έτσι, τώρα που έχει ζέστη, λίγο να χάνουμε, ας πούμε, τη μνήμη μας, την αυτή μας, λίγο να ξεχνάμε, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο, λίγο να νευριάζουμε παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί καλώς. Εδώ μιλάμε για παλαβομάρα τώρα, δεν πάει καλά ο κόσμος, είπαμε, τελείωσε. Εχθές εξηγήσαμε γιατί δεν πάει καλά, γιατί έχει ως κέντρο τον εαυτό του με λίγα λόγια και όχι τον Χριστό. Και μακάρι ο δοκόν αισθάνε, βλέπετε το μη πέσει. Δηλαδή αυτός που νομίζω ότι είναι όρθιος, εμείς ας πούμε, να προσέχουμε να μην πέσουμε. Ας μαζευτούμε λοιπόν, έτσι να διαβάσουμε κανένα βιβλίο. Διαβάζουμε κανένα βιβλίο, για να δούμε. Διαβάζουμε. Διαβάζουμε. Παναγιώτη, διαβάζει. Μεταφάνατο. Τώρα πήγες στα Αθήνας, μου το στάχα. Μεταφάνατο. Αναστασία, διαβάζει. Μιχάλη, διαβάζει μία. Εγώ έχω χρόνο μετανία. Δεν διαβάζει δηλαδή. Μπράβο. Ο κύριος Γιαννόπουλος διαβάζει. Από εδώ, τα παλικάρια. Διαβάζουμε. Ανέστη. Ιορδάνη. Μόνο σερφάρι. Γιώργο διαβάζει. Χαρακό δεν μπορεί διαβάζει. 60 φορές, ε. Εδώ, Γιώργος διαβάζει. Όχι πάντα. Δεν διαβάζει. Δουλεύει. Και όλα αυτά που ξέρεις από πού είναι δηλαδή, τα θυμάσαι. Επιφύξα και πρώτος. Πάτε συνήθως το χειμώνα ασχολούνται και διαβάζουν. Με δώσανε προχθές τη θέα. Εποχιακά δηλαδή. Όχι, χειμώνα διαβάζει. Καλοκαίρι. Κωνσταντίνα διαβάζει. Όχι. Εδώ, διαβάζουμε. Διαβάζουμε. Γι' αυτό μετά μην λέτε, α, πάλι ομιλία έχουμε, πάλι μάθημα έχουμε. Τι έκανα, αφού δεν διαβάζουμε. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Αν ακούστε καμιά διήγηση έτσι για δαιμόνια καμιά φορά, για μαγείες και μάγια, μπορεί να σας ενδιαφέρει. Λέτε, α, αν έχει πεθεί και σε ταινία κιόλας, έχει πλοκή, όντως έχει ενδιαφέρον. Αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, έτσι. Βέβαια, μεγαλύτερα δαιμόνια από αυτά που έχουμε μέσα μας δεν υπάρχουν. Τα δαιμόνια αυτά που δεν κάνουν φασαρία δηλαδή, αλλά κάνουν κακό. Και είναι πάρα πολλά, έτσι. Είναι τα πάθη μας. Αυτά είναι τα δαιμόνια, τα οποία ανάλογα με την εποχή και με την περίπτωση βγαίνουν και προς τα έξω. Μεθαύριο την Κυριακή θα δούμε μια περίπτωση κατά την οποία τα δαιμόνια βγήκαν και προς τα έξω. Δεν το βλέπουμε συχνά και από αυτά που βλέπουμε τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι ψυχολογικές καταστάσεις, έτσι. Θυμάστε μια φορά που είχαμε πάει στο Άξιο Νηστή να προσκυνήσουμε το 2012, που είδαμε μια ναυτιπιέται κάτω εκεί, μπροστά μας, μπροστά στην εικόνα. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε αν ήταν τέτοιο δαιμόνιο, φαινόμενο δαιμονικό, έτσι. Αλλά στη χώρα αυτή που πάει ο Χριστός μεθαύριο, στη χώρα των Γεργεσινών, έλεγε ένας ιεροκήρυκας κάποτε, πήγε και ο Χριστός στη χώρα του Γαϊδουρινών. Γιατί όντως είναι γεγονός. Ήταν μεγάλα γαϊδούρια αυτή εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε λίγο και το κείμενο όσο μπορούμε και θα ήθελα να δούμε και λιγάκι από τη λειτουργία μερικά πραγματάκια, γιατί λειτουργούμαστε συνέχεια να ξέρουμε τι μας γίνεται. Η περικοπή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο, 28 με 34 και από το 9 ο πρώτος στίχος.
8 κεφάλαιο, 28 με 34 και από το 9 ο πρώτος στίχος. Και ελθόντι αυτό, δοτικίε, εις το πέραν, εις τη χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι. Ποια είναι τα μνημεία? Τα μνήματα. Πολύ ωραία. Να τα λέμε μνήματα, μην τα λέμε νεκροταφεία, έτσι. Γιατί εμείς ελπίζουμε στην Ανάσταση. Η κημητήρια. Κημητήρια, όπου κοιμάται ο Λάζαρος. Χαλεπί λίαν. Κατά Ματθαίον 8, 28 με 34. Ήτα δηλαδή και θήτα 1. Λοιπόν, ερχόμενο στη χώρα των Γεργεσινών, το συναντάνε, υπήντησαν αυτό, βλέπετε. Υπαντό είναι το συναντό που λέμε σήμερα. Προϋπαντό λέμε, ας πούμε. Βγήκε έξω να τον προϋπαντήσει. Έτσι. Χαλεπί λίαν. Λοιπόν, τι είναι το χαλεπί και τι είναι το λίαν, με χεράκι. Ποιος το ξέρει, Γιώργο? Το λίαν είναι καλό. Το λίαν είναι λάθος που είπες. Πολύ. Άλλος. Δύσκολο, το χαλεπί είναι δύσκολο. Είναι. Πολύ. 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 Το λίαν είναι το πολύ. Λίαν καλός είναι πολύ καλός. Πάντως μην αγχώνεσαι, γιατί και εγώ μέχρι μια ηλικία νόμιζα ότι το λίαν είναι το λίγο. Γιατί μου τέργεζε ηχητικά πιο καλά. Λίαν είναι το δύσκολο. Λοιπόν, λίαν άκουγα εγώ λίγο. Νόμιζα είναι το λίγο. Τελικά είναι το πολύ. Χαλεπί δηλαδή άσπρη. Όχι. Χαράκι πάλι. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερής πάθηση, λέει η Χρύσα. Τι είναι χαλεπές αρρωστίες? Να μας λιτώσει η Παναγία από χαλεπές αρρωστίες. Δύσκολες. Δύσκολες. Άρα, και το χαλέπι που είναι στη Συρία και το χαλέπι που είναι στο Παρανέστη, στον ομόδρά μας, που είναι 6 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό, ποιο είναι? Είναι το δύσκολο. Αυτό που δύσκολα πας. Τώρα το χαλέπι της Συρίας δεν ξέρω αν πας δύσκολα, πάντως το χαλέπι του Παρανεστή το ξέρω καλά, πας δύσκολα. Ανεβαίνεις 6 χιλιόμετρα στο βουνό για να το βρεις στο χωριό. Άρα ο χαλεπός είναι ο δύσκολος. Χαλεπί κερί, μπράβο, το λένε μερικοί. Χαλεπές αρρωστίες, λέει η παράκληση. Λοιπόν, χαλεπί λίαν αυτοί, δηλαδή τι ήταν δύσκολοι οι άνθρωποι, τι ήταν, ας πούμε, πώς να πω, δύσκολοι χαρακτήρες, ποιος το εξετάζει αυτό εκείνο? Για να είναι χαλεπί λίαν εκ των μνημείων εξερχόμενοι και δαιμονιζόμενοι, άρα τι ήταν? Επικίνδυνοι ήταν δηλαδή, ώστε, προσέξτε, μη ισχύει τεινά παρελθύν δια της οδού εκείνης. Το ισχύω ξέρουμε καλά τι σημαίνει. Το ισχύω με όμικρον είναι πιο κομμάτι του σωματός μου, για να μας πει κανείς. Το ξέρει. Γιατί, πώς. Γιατί λέγεται ισχύω? Μπράβο. Ισχύει λοιπόν. Γιατί λέμε ισχύει ακόμα αυτό? Κρατάει ακόμα, έτσι. Κρατάει. Λοιπόν, ώστε μη ισχύει τεινά. Έχουμε ξαναπεί. Ποιος μας το έχει, ο Γιώργος, εσύ το έχεις ετοιμάσει να μας το πεις. Ποιο? Για τα σούλα τα γενικότερα. Τα σούλα τα είχε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο, όπως την επικοινωνία προηγουμένως. Πάλι την παράκληση. Εισήλθεν ο Ιησούς, εισκόμην τεινά. Λοιπόν, Αθανασία, από ποιο μέρος είσαι εσύ? Ποια? Ποια? Κομωτινή. Τίνα. Ποια? Κομωτινή. Δηλαδή? Κόμιν Τινά. Η Αθανασία είναι από μία πόλη, η οποία τελικά ονομάστηκε από Κόμιν Τινά, Κομωτινή. Έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει Κομωτινή, θα πει ο άλλος. Γιμουλτζίνα, άστο και μου. Αυτό το λένε οι Τούρκοι. Αλλά το λένε και οι Έλληνες, γιατί εδώ στην περιοχή είναι. Λοιπόν, Κόμιν Τινά είπαν τότε αυτοί, ακούτε, και το είπαν Κομωτινή. Τελείωσε. Άρα, ποιος είναι αυτός ο Τινάς, να σας το πω έτσι. Κοντά. Είναι
Κάποιους, κάποια, κάποιον. Πώς είναι στα αρχαία? Μα κάποια. Τις. 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 Τινός. Πώς κλείνεται. Εσένα όταν ήσουν μικρός Γιώργο, τι σε ρωτούσαν στο χωριό? Τίνος είσαι εσύ? Αυτό που λέω να χωριστώ. Τι εννοούσαν, άμα είσαι από την Τίνο? Όχι. Ποιανού? Άρα τις. Τις, τινός, τινή, τινά. Τινός, τινή, τινά. Τινές. Τον όδε στικότον. Τι τινές, πάμε σε άλλο. Είναι οι οποίοι. Είναι αναφορικοί. Τι ήθελα να πω εγώ όμως. Αν θέλαμε στα αρχαία να πούμε τώρα εδώ, θα λέγαμε ότι τινές τον όδε εστικότων, εδώ, αυτό που παρίστανται εδώ, εύκολο είναι, γιατί στα ελληνικά θα λέγατε οι παριστάμενοι. Να το, εύκολο είναι, οι παριστάμενοι. Ποιοι είναι? Οι εστικότες, όδε. Όδε τι είναι? Εδώ. Αντί να πεις όδε, λες εδώ. Βλέπετε, είναι εύκολο. Η αρχαία δηλαδή είναι πάρα πολύ δίπλα. Τινές λοιπόν, κάποιοι, άρα, κόμιν τινά, κάποια κόμιν. Πώς είπαμε προηγουμένως την παράκληση, εις κόμιν, σε θέλω Ιησούς, εις κόμιν, πώς λέει, πώς λέει στην παράκληση που λέγαμε προηγουμένως, εις ήθεν ο Ιησούς, εις κόμιν, ωραία, εδώ τι λέει, λέει, ήταν τόσο λίγοι άγριοι αυτοί, κύριε, ότι δεν μπορούσε κανείς, ώστε, λέει, πώς το λέει, ώστε μη ισχύει τεινά παρελθύν δια της οδού εκείνης. Δεν μπορούσε, γιατί τους πλακώναν. Από εκεί κοντά δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Από το δρόμο εκείνο, δια της οδού, και αυτό εύκολο, έτσι. Τι λέμε, αν δεν ήμασταν έτσι πάρα πολύ φτωχό το λεξιλόγιο μας, θα λέγαμε ο Ιορδάνης πήγε στην Ξάνθη δια της Εγνατίας Οδού. Δια της Εγνατίας Οδού. Ωραίο. Δεν είναι κακό. Αλλά εμείς τώρα λέμε πήγε την Εγνατία. Δεν λέμε το διά, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ σχεδόν. Έτσι. Έτσι. Διασχίζει λοιπόν. Γι' αυτό είναι τα διόδια. Βλέπετε. Λοιπόν. Υπήντησαν, όπως σας είπα, τον Χριστό, οι δαιμονιζόμενοι. Και οι δου, λέει, έκραξαν λέγοντες. Εύκολα είναι αυτό. Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού. Τι παράξενο έχει εδώ. Το γνώρισαν. Α, πού το γνώρισαν. Ο διάβολος γνωρίζει τον Χριστό. Μπράβο. Αυτός που γνωρίζει καλύτερα λοιπόν τον Χριστό είναι ο διάβολος. Γιατί. Γιατί κάποτε ήτανε. Έτσι. Οπότε, δαιμονιζόμενοι τι σημαίνει, είχαν το διάβολο μέσα τους. Και κατευθείαν γνωρίζουν, προσέξτε τι γνωρίζουν. Προσέξτε. Δεν λένε είσαι ο Ιησούς, δεν λένε είσαι ο Χριστός, δεν λένε είσαι ο Μεσσίας. Τι είσαι? Υιός του Θεού. Αυτό ξέρετε είναι και η προβληματική που έχουμε με τις άλλες θρησκείες. Όλοι έχουν ένα Θεό. Έχουμε Θεό, λέει. Θεό. Ναι, αλλά είναι Υιός του Θεού. Είναι Υιός του ανθρώπου. Βλέπετε, δεν είναι, δεν μπορεί να το πιάσουν αυτό. Τι θα πει Υιός του Θεού. Κατά χάρη. Και πώς λέει στο σύμβολο της πίστεως, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου σε άλλη φάση. Γιατί. Είναι και Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Γιατί. Γιατί είναι Υιός του ανθρώπου. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει τον άνθρωπο. Κάμε πες το ελληνικά. Είναι άνθρωπος. Και ανθρωπής στην αισθανότητα. Πώς έγινε άνθρωπος. Για την Παναγία. Ήταν γιος της Παναγίας. Δεν είναι. Η Παναγία τι ήταν. Άνθρωπος. Υιός του ανθρώπου. Βλέπετε. Λοιπόν. Άρα, ακούν τώρα και διπλανοί. Και λένε ποιος είναι αυτός. Ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθες όδε, το όδε το εξηγήσαμε προηγουμένως, έτσι. Φανταστείτε το εδώ ανάποδα. Όδε. Προ καιρού βασανίσαι ημάς. Λοιπόν, το βασανίσαι το καταλαβαίνετε. Το ημάς, το ημίν είναι με ήτα όλα, γιατί είναι για μας. Άμα ήταν για σας, γιατί λέει προ καιρού, δηλαδή έχασε ο Χριστός το τρένο
ή μάλλον πήρε το πιο γρήγορο και έφτασε πιο γρήγορα, ή έτρεξαν πιο πολύ με τους μαθητές και φτάσαν, είχα ραντεβού 7 ώρα, φτάσαν 6.30. Γιατί λέει προ καιρού. Προ καιρού αιώνα. Γιατί ξέρουν ότι κάποια μέρα θα... Λάθος, λάθος, λάθος. Γιατί ξέρουν ότι κάποια μέρα θα κρυφούν. Μπράβο. Τι λένε τώρα δηλαδή αυτοί. Ήρθες πριν από την ώρα μας. Να μας δικάσεις. Γιατί ήρθες λέει εδώ, αφού ξέρουμε εμείς ότι θα δικαστούμε, πότε, στη Δευτέρα Παρουσία, αφού το ξέρουνε. Ποιος τους το είπε. Ο διάβολος. Γιατί δεν μπορεί να αμφισβητήσει ο διάβολος αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Σαν να λέει, κοιτάξτε παλικάρια, η αξία μας είναι μέχρι τότε. Ό,τι προλάβουμε. Τελείωσε. Και το λέει, προσέξτε, και στα δαιμόνια αυτό, αλλά και σε όσους συνεργάζονται με τα δαιμόνια. Και δεν είναι ούτε οι μάγοι μόνο και οι χαρτορίχτες και καφετζούδες, αλλά είναι του κάθε άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με τον διάβολο, προκειμένου να ικανοποιήσει ένα πάθος του, το οποίο δεν έχει καν την ιδέα να μετανοήσει ή να αλλάξει ή να κάνει. Το ξέρουμε, και αυτό είναι το χειρότερο. Φυσικά. Δηλαδή, σαν να λέμε, σε ζώνω με εκρηκτικά και σε στέλνω πού, για μπάνιο, όχι. Θα πεθάνεις. Το ξέρεις, δεν είναι. Είσαι ζωσμένος με εκρηκτικά και ξέρεις, σε μια, δύο, τρεις, πέντε ώρες θα πεθάνω. Μέχρι τότε όμως, κάνεις το μάγκα. Δηλαδή, εγώ θα καταστρέψω τους δίδυμους πύργους. Το κέντρο του Λονδίνου, της Γαλλίας, του Παρισιού εδώ. Θα μπω μέσα και θα γίνω ήρωας. Να γράψει ιστορία. Και, πώς να πω, κοροϊδεύει τον εαυτό του μέχρι να έρθει η ώρα του. Αλλά εδώ τώρα τι έχουμε. Δεν ξέρουν, γι' αυτό κοιτάξτε πόσο βάθος έχουν τα ευαγγελικά λόγια. Καλά, δεν ξέρει ο διάβολος ότι ο Χριστός ήρθε στη γη. Δεν ξέρει ο διάβολος ότι περπατάει και πάει από εκεί, στη χώρα του Ηγεσινών, στο πέρα δηλαδή, μακριά από τη Γαλλία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το σταματήσει. Δεν μπορεί, όντως. Γιατί δεν έλεγε. Ήρθες για να κατέβεις τα πόδια μας, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Ήταν στους ανθρώπους, ήταν μέσα, για. Ποιο. Ήταν στους ανθρώπους μέσα. Ποιος. Ο δαίμονας ήταν μέσα. Ο Ιωκησόνος που ήταν χαϊτούγια που λέγαμε. Ναι, ωραία. Πάρει μαζί του, αυτό είναι. Δεν ήξερε ο διάβολος ότι δεν ήρθε η ώρα του ακόμα. Δεν ήξερε ότι ο Χριστός θα πήγαινε στη χώρα του Ιωκησόνου. Όχι, δεν ήξερε, γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Δεν ξέρει. Α, μπράβο. Μπορούσε όμως να βλέπει ότι αφού πήρε το δρόμο εδώ τη Βυσβήζη, θα φτάσει στον Άγιο Νικόλα. Μπορεί να στρίψει όμως κάποιος εδώ. Μπορεί και να στρίψει. Σωστά. Αλλά το κυριότερο ποιο είναι. Προσέξτε ποιο είναι το κυριότερο. Μαρτυρεί την αλήθεια. Γιατί τη μαρτυρεί την αλήθεια. Την ήξερε την αλήθεια από την αρχή. Όχι. Γιατί. Μαρτυρεί τον Ιησού ώστε η ενοχή να είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άστο, αυτό είναι λίγο φιλολογικό. Ξέρει ο διάβολος ότι είναι ο Χριστός αυτό ή δεν ξέρει. Μόλις δεν γνωρίζει. Α, οπότε το ξέρει αυτό. Από την Ανάσταση. Από την Ανάσταση. Εσείς είπατε ότι στην Ανάσταση κατάλαβε. Γιατί αυτό θα ήθελα να το πω. Τότε το σιγούρεψε. Προσέξτε, ακόμα και από τους πειρασμούς του 40 ώρος, δεν ξέρει ο διάβολος ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δεν έχει καταλάβει. Ο Μεσσίας. Αλλά γιατί ομολογεί ότι είσαι, ας πούμε. Αλλά τι κάνει. Όπως πάντοτε υποψιάζεται, όπως πάντοτε πονηρεύεται, όπως πάντοτε διαβάλλει, βάζει ιδέες. Οπότε εσείς τώρα μπορεί να είπατε, α, αυτοί λέει γνώρισαν τον Χριστό, ναι, αλλά δεν ξέρει ο διάβολος όντως ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Πότε το καταλαβαίνει πραγματικά και αληθινά, όταν λέει ο Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος, όταν τον πήγε το καρφί στο κεφάλι, λέει. Γιατί ο Άδης ήταν μέσα στη γη, καρφώθηκε ο Σταυρός και τον χτύπησε εδώ. Και τότε κατάλαβε τι έγινε. Και στο έργο δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Που λέει τελευταία κουβέντα του διαβόλου εκεί πέρα στην Άδη. Ναι. Πώς το λέει, δεν θυμάσαι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θυμάμαι την ερμηνεία εκείνη του Αγίου που λέει ότι ο διάβολος, σαν να λέμε πώς λέμε, το χτύπησε το κεφάλι, τι κατάλαβε. Άρα προσέξτε, όπου και να έχουμε,
Καταρχήν ο διάβολος δεν ενημερώνει καλά τους συνεργάτες του, έτσι αφού το ξέρετε. Ναι, έτσι. Δεύτερον τους κοροϊδεύει. Τρίτον τους ξέρει από πριν που θα καταλήξουν. Και τέταρτον τι κάνουν. Έχουν, θα λέγαμε, και την υποχρέωση να εμφανιστούν μπροστά στο Θεό και να πούν είσαι ο Υιός του Θεού. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Μπορούσαν να κρυφτούν από τον Θεό. Πήγε ο Αδάμ και κρύφτηκε. Πόση ώρα. Κάποια στιγμή το λέει. Πού είσαι, Αδάμ? Είναι σαν να λέμε κρύφτηκαν τα παιδιά μου στο σπίτι μέσα ή ένας έκανε ζημιά. Πόσο θα κρυφτεί, από το ένα δωμάτιο θα παίρνει το άλλο. Αυτό. Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε πολύ, γράφει ο Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, εκείνη την ώρα περιγράφει το γεγονός, «Ειν δε μακράν απ' αυτόν, αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη». Γιατί το είπε αυτό ξαφνικά? Μας προετοιμάζει τι θα γίνει παρακάτω. Άσχετο τώρα, το κόβει και συνεχίζει παρακάτω. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες. Mm. Δηλαδή αυτοί μπροστά δαίμονες ήταν. Άρα δεν μιλούσαν οι άνθρωποι, μιλούσαν οι δαίμονες. Άρα όταν έχουμε δαιμονισμένο, να ξέρετε δεν μιλάει αυτός, μιλάει ο δαίμονας. Μία διαφορά για να καταλάβετε ποιος είναι δαιμονισμένος και ποιος είναι αυτός που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και φωνάζει και τσιρίζει και χτυπάει και... Λοιπόν. Παρεκάλουν αυτόν λέγοντας. Γιατί παρακαλάνε οι δαίμονες? Γιατί ξέρουν ποιο έχουν απέναντί τους. Ξέρουν. Δεν παρακαλάνε όμως για να μετανιώσουν. Βλέπεις. Θα μπορούσε να πούν, άντε είδαμε τώρα ποιος είσαι, σχόρα από τον άνθρωπο. Δεν αφήνει όμως το αφεντικό. Γιατί οι δαίμονες εξομοιώθηκαν με τον διάβολο, γίνανε όπως ήταν το αφεντικό τους. Αμετανόητοι. Αυτό. Και φυσικά εγώ κάνω πάλι μια παρένθεση εδώ, για να πω για μια άλλη φορά ότι ποιος είναι άνθρωπος αυτός που μπορεί να μετανοήσει, είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ανόητος. Ανόητος. Ναι. Γιατί και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ο νοών νοείται. Αυτός που έχει μυαλό να θα νοήσει. Ο άλλος δεν θα νοήσει. Καταλάβατε. Έτσι. Λοιπόν. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες ή εκβάλλεις ημάς. Έτσι. Υποθετικό είναι το ή. Το ή αυτό δηλαδή είναι σαν το αν. Να ξέρετε. Μπορεί να το συναντήσουμε και άλλη φορά. Εψιλογιώτα. Επίτρεψον ημίν, επίτρεψον, επέτρεψάμες, απελθύν εις την αγέλην το χείρον. Γιατί να πάνε στους στα... Ναι. Γιατί. Εγώ θυμάμαι έναν παλιό πνευματικό που έκανε και εξορκισμούς, λέει, άμα κάνεις, λέει, εξορκισμό και εμφανιστεί ο διάβολος και σου πει, α, πού να βγω, γιατί λέει η ευχή, έξελθε και η μικέ τη έλθει σε αυτόν. Φύγει από αυτόν και μην ξαναμπεί σε αυτόν. Μπορεί να εμφανιστεί ο διάβολο και σε πήρε από πού να βγω. Μπράβο. Πρέπει να ξέρει ο πνευματικό εκείνη την ώρα ότι άμα τον πει βγει από το μάτι μπορεί να τυφλωθεί ο άνθρωπο. Ή βγει από την κοιλιά μπορεί να πάθει ζημιά. Βγει από την καρδιά του έχει καρδιά. Αλλά πρέπει να ξέρει, πούμε, να, αυτό που είπε ο Γιώργος, βγες από το δαχτυλάκι του ποδιού, ας πούμε, κάτω. Να πάθουν μικρή ζημιά, ξέρω εγώ. Ή βγες από το δαχτυλάκι από εδώ. Ναι, ή βγες, ξέρω εγώ, από τα μαλλιά, τις στρίχες, τι να πω. Να πέσουν τα μαλλιά τα λούνα. Για τους δαίμονες, τι σημασία έχει αυτό, παιδιά, πού θα πάνε. Στο μνήμη. Θέλουν ανθρώπους, τι να τα κάνουν τα ζώα. Κοιτάξτε, απλά είναι τα πράγματα, έτσι. Θα μπορούσε να το στείλει στο πύρτο εξώτερο. Οι διάβολοι εκεί πέρα τώρα κάνανε ένα διάλειμμα. Καταλάβατε. Που ήταν στους ανθρώπους μέσα. Κάνανε διάλειμμα από την κόλαση. Άμα τους έλεγε στο πύρτο εξώτερο να πάτε, θα πηγαίναν πάλι πίσω. Και τους λέει, τον παρακαλάνε και τους λέει, άσε μας λίγο εδώ που κάναμε διακοπές. Καταλάβατε. Γιατί. Είναι αυτό που περνάει ο έγραμμος ο οποίος δεν θέλει τη γυναίκα του ή τον άνθρωπο και λέει πότε να βρω να την κομπανίσω από το σπίτι. Μα λέει από το σπίτι, από το σπίτι, γιατί είναι κολαστήριο το σπίτι. Και λέει πώς να γίνει να ξεφύγω. Είναι το παιδί το οποίο δεν περνάει καλά με τον παπά του και η μαμά του και κοιτάζει να παντευτεί 18 χρονών να την κομπανίσει από το σπίτι.
είναι η οποιαδήποτε κατάσταση ζούμε και τα λοιπά, η οποία δεν θέλουμε να τη ζούμε και τη ζούμε, τραβάτε με και σκλείω, αναγκαστικά, γιατί ξέρετε ότι ναι μεν οι δαίμονες είναι υπήκοοι του διαβόλου, αλλά δεν είναι όπως είμαστε εμείς υπήκοοι του Θεού, καμία σχέση. Λοιπόν, και είπεν αυτής, υπάγεται, πάτε, δηλαδή τι να ασχοληθώ παραπάνω μαζί σας, θα λέγαμε τώρα εμείς. Ήδη εξερθόντες απήλθον εις την αγέλην των χείρων, έτσι, αγέλη ξέρουμε τι είναι, και ειδού όρμησεν πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού. Τι είναι ο κρυμνός? Γιατί? Εις την θάλασσα και απέθανον εν τη σύνδεση. Κύριος. Ακούστε τώρα εδώ. Προσθέτω στην, πώς να πω, στην προσπάθεια των δαιμόνων να ξεφύγουν από την κατάσταση που ήταν και την πονηριά τους. Ποια είναι η πονηριά τους? Στείλε μας, δεν το ξέρει ο Χριστός, το ξέρει. Στείλε μας τα γουρούνια, να πάρουμε τα γουρούνια μαζί μας, να τα πετάξουμε μετά, θα τα πνίξουμε για να έχεις πρόβλημα εσύ μετά. Με ποιον? Και τι πρόβλημα να έχεις? Πρόβλημα του τύπου ότι χάσαμε το εμπόριο, χάσαμε το κέρδος, χάσαμε την κατάσταση, η οποία, προσέξτε, κατάσταση ήταν και παράνομη, έτσι. Δηλαδή, τι θα πει παράνομη? Ξέρετε, ακόμα ισχύει και τώρα στο μουσουλμανικό κόσμο, ότι απαγορεύεται το χοιρινό, έτσι, και την εποχή εκείνη, δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα, απαγορεύεται το χοιρινό στους Εβραίους. Ναι. Ναι. Στο Ισραήλ, ναι. Τι έχουν κάνει, τα έχουν κάνει τα υπέργεια. Ναι. Έχουν χειροστάσια στο Ισραήλ, αλλά δεν πατάνε στο έδαφος, γιατί απαγορεύουν οι Ισραήλοι κατά τον τύπο του νόμου. Τι απαγορεύουν? Όλα, τον αέρα. Τα μεγαλώνουν στον αέρα και τα σφάζουν στον αέρα. Είναι αυτό που λέει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο άλλο πρόβλημα. Οι δε βόσκοντες, έτσι, προσέξτε το κόρπο της αρχαίας ελληνικής. Θα μπορούσε στα ελληνικά, θα έλεγα σίγουρα η βοσκή, για να μην σου πω οι τσομπάνιδες τα λέγω, στα νέα ελληνικά. Λέει οι βόσκοντες, χρησιμοποιούμε το χ. Πώς ομορφαίνει τη γλώσσα. Λέει, ή θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μια άλλη μετοχή, ξέρω εγώ, οι πιστεύοντες. Δεν θα έλεγε οι πιστοί, πιστεύοντες. Ποιο το καθίσεις? Έφυγον και απελθόντες εις την πόλη, απήγγυλαν πάντα και τα το δαιμονιζομένο. Δηλαδή, είπανε και το θαύμα, αλλά πρώτα είπαν τα πάντα. Ποια ήταν τα πάντα? Πάντα γουρούνια, πάντα. Δηλαδή, προσέξτε, έγινε και ένα θαύμα, αλλά πάντα γουρούνια. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Πάτε πίσω σε εκείνη τη γνωστή φράση που λέει ο Χριστός δύο Ευαγγέλια, δύο Κυριακές πριν. Η εμένα είναι υπομονά. Μπράβο. Θεό είμαι μονά, βλέπετε, άμα συγκρουστεί το χρήμα σου με τον Θεό σου, θα κερδίσει το χρήμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να εντυπωσιάστηκαν αυτοί, ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Είδαν ένα θαύμα μπροστά τους, αυτού τους ξέρουν χρόνια τώρα. Αλλά λέει, πάει ο Παράς. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε? Και ειδού, πάσα η πόλης, πάσα. Εξήλθεν η συνάντηση του Ιησού. Θα πει ο άλλος, μπα, πήγαν να δουν τον Χριστό. Και οι δόντες αυτών, εσύ είσαι, προσέξτε, το κάνω προσθέτω, εσύ είσαι, ναι. Παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Το δώσαν δρόμο δηλαδή, στα απλά ελληνικά. Ναι, θα μπορείτε λοιπόν και εσείς να πείτε, αν θέλετε να διώξετε κάποιον, παρακαλώ σε όπως μεταβείς από τον ορίον. Τη οικία ταύτη. Οπότε και ο Χριστός εμβάς λέει στο πλοίο, έτσι. Το εμβάς τι μας σημίζει? Έβασμα. Έβασμα. Άλλο.
Βάφτιση. Μπράβο. Βάφτιση. Διεπέρασε και ήλθεν εις την Ιδία πόλη. Ποια είναι η Ιδία πόλη του Ιησού? Ότι Ναζωραίος κληθήσατε. Έτσι. Τι έκανε δηλαδή, πέρασε από τη λίμνη της. Μπράβο. Δεν έχουμε το χάρτη τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη λίμνη της Γενισαρέν. Πέρασε, πήγε απέναντι με το πλοίο. Θα λέγαμε σήμερα έφαγε τη χιλόπιτα και γύρισε πίσω. Γιατί λέει όμως θάλασσα αφού είναι λίμνη? Πώς? Όλες θάλασσες λέγονται. Θάλασσες λέγονται τώρα, ναι. Ναι. Λοιπόν... Δύο κεντρικές ιδέες, δύο παρατηρήσεις. Ναι, ναι, βέβαια. Άρα δεν ήταν μόνο γραμματική φαρσή. Άπαν της Εβραίου του Ιωτός είχατε, ήταν Εβραίοι τελείως. Ναι. Μπράβο. Δεν το βλέπουμε, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο για το έμβασμα που έμβασμα. Ο πρόξενος, δηλαδή είναι από ξένο κράτος που παίρνει σε ένα άλλο κράτος, κάθε εκεί πέρα για να είναι προσωπικό κράτος. Αν πάσα τώρα στα αγγλικά, από έμβασμα. Από το έμβασμα. Εδώ θα μου στο πλοίο πολύ, γιατί αν πάσα τώρα, το έμβασμα πια. Έτσι. Έτσι, έτσι. Όλα, κοιτάξτε, σχέση έχουν και οι ξένες γλώσσες με την ελληνική, έτσι. Όσο σχέση έχει και η νέα ελληνική με την αρχαία ελληνική, καταλάβατε. Η γλώσσα μας είναι άλλη. Την ουσία τώρα μιλάμε, τι να πω και εγώ δεν ξέρω τι μιλάμε. Έτσι, ναι. Η γλώσσα μας είναι άλλη, είναι αυτή η όμορφη γλώσσα την οποία αναλύουμε κάθε τόσο εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε καμία ερώτηση, παρατήρηση, ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να... Ναι. Είχα διαβάσει κάπου που είχε κάνει παλιά μία λίγο σε αυτό το πράγμα και ναι. Όπως θα πω να το λέτε, έλεγε μία κυρία ότι πήγε κάπου στην Παναγία, στο Ιερουσόλυμα, δεν ξέρω πού είχε πάλι. Ναι. Και είχαν τον αδερφό του άρρωστο. Και πήρε στον λογαριασμό και αυτό. Και ο αδερφός της στο σπίτι της λέει, μην τολμηθείς να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα στην τσάντα σου για μένα. Mm-hmm. Και από εκεί κατάλαβα ότι είναι η είχε αγιασμό. Έτσι, έτσι. Πολλές ιστορίες. Κοιτάξτε, και εγώ... Τι λέγανε, είναι άρρωστος και αυτός. Και κατάλαβε η γυναίκα ήταν όλους μέσα στην θρησκεία τα πράγματα και κατάλαβα ότι είναι. Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου έχω δει δαιμονισμένους από κοντά. Αλλά σας λέω ότι από την εμπειρία μου τα πάθη είναι πολύ χειρότερα δαιμόνια από αυτά που βλέπουμε τα εμφανή μπροστά μας και που κάνουν και φασαρία καμιά φορά. Τα άλλα κάνουν πιο πολύ φασαρία. Ναι, τα που δεν μπαίνουμε στον κόπο να την αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Είναι τα... Ένας ιερέας για να κάνει δαιμόνια ναι. Τα λέει μέσα στο γεροντικό πολλές ιστορίες. Ο επικεφαλής από εδώ ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι. Βολεύει τον διάβολο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει. Το Βατικανό πρόσφατα έβγαλε μία ανακοίνωση και είναι προβληματισμένο αν υπάρχει ο διάβολος ή όχι. Είναι προστατευόμενο είδος οι δαίμονες. Μπράβο. Ωραίο. Καταλάβατε. Μπράβο. Μπράβο. Άμα η Λέσβος πάρει και εκείνα τα παπικά χρήματα, να δούμε μετά τα πάθη. Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, μια ερώτηση για να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια από τη λειτουργία. Ναι. Ναι, ναι. Ορίστε, Μιχάλη. Το σαρτάριο που ανέβασε ο Άγγελος από την Ελλάδα, ο Γύριο, και δεν τους πειραγούς από τις κατάρες που διάβαλε. Η Άγγελη μόλις είπε, γιατί τον είπε, στον Δήμο όταν βασίλια της γης, άνθρωπος γης. Ναι. Είναι το εξωτερικό δημόνιο, υπήρχε μία... Υπήρχε η επαγγελία του Θεού, την οποία την ήξερε καλά ο διάβολος, ότι θα στείλει κάποτε τον Υιό του, όταν έβγαινε η πρωτόπλαιση στον Παράδεισο,
ότι μη στεναχωριέστε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, αλλά θα στείλω το γιο μου να σας σώσει. Γι' αυτό και την Ανάσταση βγαίνοντα ο Χριστός τραβάει πρώτα τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι. Ο διάβολος ήξερε αυτήν την προφητεία, ήξερε ότι θα γεννηθεί και από την Παρθένο Μαρία. Αλλά γιατί, για ευνόητους λόγους, δεν του έγινε γνωστό αυτό το πράγμα. Ποια θα ήταν η Παναγία και ποιος θα ήταν ο Χριστός. Γιατί θα τη σκότωνε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και ο πρώτης πάντα να έτσι. Αλλιώς ο διάβολος θα τον καθοδηγούσε. Υπήρχε υποψία πάντα, προσέξτε. Υπήρχε. Και έβλεπε και ο διάβολος. Αλλά δεν μπορούσε να το καταλάβει εντελώς, όπως προσέξτε και η Παναγία και οι Απόστολοι και όλοι, έτσι. Όλα αυτά γίνανε κατανοητά μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος για τους πιστούς και φυσικά μετά την Ανάσταση που λέει η Αναστασία για τον διάβολο, έτσι. Όταν έφεγε το σταυρό στο κεφάλι, μάλλον καλύτερα, το σταύρο και μετά, άρχισε να καταλαβαίνει και πάλι περίμενε θα γίνει η Ανάσταση ή δεν θα γίνει. Ήξερε ότι κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Προσέξτε. Και άρχισε να μαζεύει τον κόσμο από εκεί. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή εκεί. Εκεί. Στο καλό. Να μην χάσουμε που λέμε. Εκεί. Βλέπετε. Ναι. Ο κακός ο άνθρωπος εκεί. Ο κακός ο διάβολος εκεί. Ναι. Λέμε ζητάει την άδεια ναι. Από Θεό κάθε μέρα για να μας πειράξει. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο Χριστός είναι ο Θεός. Ο Υιός του Θεού και Θεός. Άρα δεν ζήτησε τη κατάλληλη την άδεια. Από ποιον έχει τη συνάδεια, από τον ίδιο τον Ιησού ή από τον πατέρα, που είναι ο μουσικός και διέρετο για γιατριά μου. Να πειράξει τον Κύριο. Να πειράξει τον Κύριο. Πόσα, δηλαδή τα άγια πάθη που υπέστη τον Χριστό. Δηλαδή ακόμα είχε την υποψία, μόνο την καχυποψία που ξέρει μπορεί να είναι. Δεν ήταν εντελώς σίγουρος. Ναι. Ετοιμότητα αυτός. Έλεγε μήπως δεν γίνει. Μήπως δεν είναι αυτός. Ναι. Πόσοι ουράνιες δυνάμεις ήταν με τον Θεό και, ήταν και πόσα επαναστάτησαν, δεν είχε κάνει ο Θεός, δεν τους είχε κάνει έτσι τους ώστε να είναι κοντά του. Μην πας μακριά βρε Θανασία και εδώ ήταν κάποιοι και τώρα δεν είναι. Δεν απλά είναι τα πράγματα. Αλλά ήταν αυτοί όχι. Ως άγγελοι. Τα πλάσματα του Θεού είναι ελεύθερα, πρέπει να το ξέρεις. Αυτό που λέγω για το αυτό που λέγω. Οι άγγελοι. Το αυτεξούσιο, πάνω απ' όλα. Όταν επαναστάτησε, να τώρα μην ανάλει στον αέρα, άλλοι εδώ, εκεί. Έτσι. Γνωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στη λειτουργία. Έχουμε πει και άλλες φορές, η λειτουργία ξεκινάει με τα ερηνικά, έτσι. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ξεκινάει κάθε μυστήριο. Μετά πάμε στα ερηνικά, δηλαδή δεήσεις που λέγονται με ειρήνη πάντοτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης κτλ. Κτλ. Μετά έχουμε τις μικρές συναπτές, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αυτό. Μέχρι να γίνει η μικρή είσοδος. Στην μικρή είσοδο βγαίνει το Ευαγγέλιο, βλέπετε, έτσι. Συμβολίζει τον Χριστό που ξεκινάει το κήρυγμά του, γιατί κάθε λειτουργία είναι όχι αναπαράσταση, η επανάληψη της ζωής του Χριστού. Και βγαίνει πώς λέτε, τροπάρει νωρίτερα, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο που συμβολίζει τον Χριστό, ο οποίος κάνει τη βόλτα για να μπει στον κόσμο και να ξεκινήσει το κήρυγμα. Ποιο θα είναι το κήρυγμα, μετά που θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Έτσι. Το βλέπουμε να έρχεται και μετά από λίγο διαβάζει. Έρχεται ο Χριστός και μετά από λίγο θα τον ακούσουμε. Έτσι. Εν τω μεταξύ όμως όταν γίνονται αυτά, ο ιερέας συνεχώς, και όταν λέμε συνεχώς, δηλαδή όταν ο ψάλτης ψάλει, ο ιερέας συνεχώς διαβάζει ευχές. Συνεχώς. Μέχρι τέλος λειτουργίας. Και ο ψάλτης γι' αυτό είναι. Λέγοντας εκείνα που λέει, να μπορεί ο ιερέας να διαβάζει ευχές. Και τις διαβάζει φυσικά και εκ φωνός, όσο είναι δυνατόν, για να ακούει και ο λαός. Το εκεί, να ακούει δηλαδή και να ανταποκρίνεται, στο εκεί λοιπόν έγκυται το να ξέρει κιόλας. Τι θα πει να ξέρει, αυτά που ακούω να τα ξέρω. Όσο σπάει βέβαια η γλώσσα μας και μαθαίνουμε και το μυαλό μας έτσι εξοικειώνεται, θα καταλαβαίνουμε πιο εύκολα αυτά που ακούμε μέσα στη λειτουργία. Εγώ θέλω να δώσουμε λίγο μία βάση σήμερα, εδώ, λέγονται συνεχώς ευχές, αλλά να δώσουμε μία βάση, παραδείγματος χάρη, στην ευχή εκείνη η οποία λέγεται πριν το Άγιος ο Θεός. Έτσι. Γνωστό είναι το Άγιος ο Θεός, έτσι.
Το ακούμε με ευχαρίστηση, το περιμένουμε πώς και πώς. Μετά τη μικρή είσοδο, μετά από λίγο, σχεδόν αμέσως είναι το Άγιος ο Θεός, ο Τρισάγιος Ύμνος, ο Αγγελικός Ύμνος. Ψάλλουμε Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Ψάλλει ο λαός. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ψάλλει ο λαός, ακούστε τι λέει ο ιερέας μέσα. Λοιπόν, θα το πούμε συντομία και φυσικά να πιάσουμε το νόημα, έτσι ώστε τι, όταν ακούμε το Άγιος ο Θεός, εμείς, να αναλύουμε στο μυαλό μας περισσότερο τι είναι αυτός ο Άγιος ο Θεός. Γιατί είναι Άγιος Ισχυρός, γιατί είναι Άγιος Αθάνατος και ελέησον ημάς. Προσέξτε, είναι συντομία πάντα. Λέει ο ιερέας την ώρα που ακούγεται ο Τρισάγιος Ύμνος, το Άγιος ο Θεός. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος. Πού ξεκουράζεται ο Θεός, τους Αγίους. Γιατί κάνουν το θέλημά Του. Ο Τρισαγίου φωνεί υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό το Χεραφείμ δοξολογούμενος. Και υπό πάση πορενίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Τι παρουσιάζεται εδώ? Το πλήθος των αγγέλων το οποίο είναι παρόν εκείνη την ώρα, ανάμεσά μας, στη Θεία Λειτουργία. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, πολλές φορές το ξεχνάμε κιόλας ότι είναι. Ποιος είναι? Σεραφείμ, Χερουβείμ και όλες οι επουράνιες δυνάμεις, δηλαδή τα 9 τάγματα. Θρόνοι, κυριότητες, αρχαία, εξουσία, δυνάμει, Χερουβείμ, δυνάμεις, Χερουβείμ, Σεραφείμ. Και ένα ακόμα το ξέχασα. Άγγελοι, αρχάγγελοι. Λοιπόν, όλα, ναι, τα τάγματα αγγελικά εκεί, μαζί. Λοιπόν, και λέει ο ιερέας, εσύ λοιπόν που είσαι ο Άγιος Θεός, έτσι, αυτός που ακούμε τώρα εδώ, που αναπάβεσαι τους Αγίους, που αυτή τη στιγμή, αυτό το ύμνο που ψάλλουμε και εμείς, που ψάλλει μάλλον ο λαός, τον ψάλλουν και οι άγγελοι, γιατί αυτός είναι ο αγγελικός ύμνος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, ψάλλουν οι άγγελοι. Λοιπόν, αυτός λέει, ο οποίος, προσέξτε, εκ του μη όντως, εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα. Τι θα πει αυτό? Κάποτε δεν υπήρχε κόσμος, ήταν το μη όν. Εσύ λοιπόν λέει που από το μη όν, από το τίποτα, έφτιαξες όλο τον κόσμο. Η μνή το Θεό συνεχώς ακατάπαυστα, γιατί το κάνει αυτό ο ιερέας, γιατί το κάνει όλος ο αγγελικός κόσμος εκείνη την ώρα. Το κάνουμε και ο λαός μέσα. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Τι πήγαμε στην Εκκλησία να κάνουμε, τι. Έτσι. Λοιπόν, ο κτίσας τον άνθρωπο κατ' εικόνα σύν και ομοίωση. Γνωστό και αυτό. Έτσι. Και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας. Εσύ λοιπόν έδωσες όλα τα χαρίσματα και μας στόλισες. Μας στόλισες με τα χαρίσματα. Λοιπόν, ο διδούς ετούντι σοφίαν. Σε αυτόν που ζητάει σοφία και σύνεση. Ο μη παρόν αμαρτάνοντα. Άμα κάποιος που αμαρτάνει και μετανοήσει, εσύ δεν τον παραβλέπεις. Τον δίνει σημασία δηλαδή. Έτσι. Αλλά θέμινος επί σωτηρία μετάνοια. Δηλαδή, αν μετανοούμε, μας σώζει. Ο καταξιός σημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου. Και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να βλέπουμε εκεί την Αγία Τράπεζα, αλλά εκεί είναι οι άγγελοι, είναι η δόξα του Θεού, είναι ο Ιησούς ο Χριστός, ο οποίος δεν φαίνεται, σκεπασμένος είναι, σε ένα ποτήρι μέσα είναι, αλλά παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό και για να το καταλάβουμε εκείνη την ώρα και για να το κατανοήσει και ο λαός, ο ιερέας το λέει και εκπροσωπώντας τον λαό, αλλά και για να το καταλάβει ο λαός. Έτσι, τι ωραία πράγματα βλέπετε. Λοιπόν, και την οφειλωμένη συμπροσκύνηση και δοξολογία προς Άγιοι. Μας αξίωσες και ήρθαμε εδώ για να σου αποδώσουμε τα οφειλόμενα. Και να προσκυνήσουμε και να δοξολογήσουμε. Έτσι. Αυτός δέσποτα, ένας είναι ο δεσπόζων και δεσπότης, κανείς άλλος. Πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων. Δηλαδή, δείξω αυτό τώρα που λέγεται εδώ πέρα. Πίσω. Δηλαδή, εμείς ψάλλουμε, εμείς ευχαριστούμε, εμείς έλα και εσύ τότε. Να είμαστε εδώ μαζί, όλοι. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Γνωστό, έτσι, εκούσια και ακούσια. Αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα. Δηλαδή, μέσα στη λειτουργία αγιάζει και το μυαλό σου και η ψυχή σου
και το σώμα σου, με τη χάρη του Θεού. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάση στα σημέρα στη ζωή ημών. Δώσ' μας δηλαδή καθαρά, αγιασμένα να σε δοξάζουμε όλες τις ημέρες μας, πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιών ως ίεβαρες της άντων. Με τη βοήθεια της Παναγίας και των Αγίων που σ' αρέσουν τόσο πολύ και σε βαρεστούν, βοήθησέ μας και εμάς, τι, να είμαστε άξιοι, έτσι όπως στεκόμαστε εδώ, σαν τους αγγέλους, γιατί αυτή την ώρα είναι και άγγελοι εκεί πέρα. Προσέξτε λοιπόν τι έχουμε να σκεφτούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε μια λειτουργία και θα ακούσουμε τον Τρισάγιο Ύμνο, τον Αγγελικό Ύμνο. Θα δούμε τους αγγέλους δίπλα, θα δούμε τον ιερέα ο οποίος εύχεται να είμαστε άξιοι να είμαστε εδώ πέρα, θα δούμε τη χαρά του ουρανού που είναι εκεί πέρα μυστικά, γιατί προσέξτε, αν φανερωνόταν, δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε εμείς όλη αυτή την αξία και όλη αυτή την λάμψη. Και βλέπετε, και είναι κρίμα, κακό και καλό τώρα που το κάνουμε εμείς, να παραβλέπονται τέτοια πράγματα τα οποία λέγονται πολλές φορές εντελώς μυστικός, σε μια απόσταση, σε μια φορά με ένα τέμπλο μπροστά που χωρίζει το λαό από τον ιερέα, και να μην ακούγονται και να συμμετέχει ο λαός σε ένα τέτοιο ωραίο, σε μια τέτοια ωραία προσευχή. Συνεπώς, Άγιος ο Θεός που λέμε, και όπως το κάνουμε εμείς να φαίνεται και να ακούγεται, και το μυαλό μας εμάς να λέει άλλα πράγματα και να σκέφτεται εκείνη την ώρα. Έτσι. Θα πούμε και άλλες ευχούλες και φυσικά θα καταλήξουμε να ξέρουμε καλά τη λειτουργία. Να είστε γεροί, Παναγία μαζί σας και καλή ευκολία μέχρι την άλλη φορά.